Βρέθηκα εδώ για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη μέσα σε μία εβδομάδα για να συμμετάσχω σε ένα πάνελ το οποίο είχε να κάνει με ένα πολύ φλέγον ζήτημα, με τα ζητήματα των υποδομών και των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τον κύριο Παπά που μόλις ανέλαβε το τομέα υποδομών και νομίζω ότι παρά τις πολιτικές διαφωνίες και αντιπαραθέσεις όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνήσανε ότι επιτέλους η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη μπορούν να παίξουν το ρόλο της πρωτεύουσας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Βαλκανικής μόνο όταν και εφόσον αναπτυχθούν κάποια βασικά έργα υποδομής. Σιδηρόδρομος, σύνδεση με το λιμάνι. Έχει ήδη γίνει ο διαγωνισμός του έκτου προβλήτα για να συνδεθεί το λιμάνι με την Παθέ. Η ανάταξη του αεροδρομίου στο Μακεδονίας. Ήδη ο διάδρομος ο καινούριος έχει δοθεί και ήδη το αεροδρόμιο έχει μία άλλη μορφή. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, το flyover το οποίο ανακοινώθηκε, συν βέβαια η πολύπαθη ιστορία του μετρό της Θεσσαλονίκης, η οποία μετά και την εκδίκαση του 4 Νοέμβριο τελικά θα κλείσει και αυτή η υπόθεση. Επομένως θέλουμε όλοι να ελπίζουμε ότι σε πολύ λίγα χρόνια η Θεσσαλονίκη με τις σύγχρονες υποδομές δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που βιώνουμε σήμερα.